Σε υψηλούς τόνους αντιπαράθεση είχαμε πριν από λίγο στη Βουλή με τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής Γιάννη Λαγό να εγκαλεί τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα γιατί δεν έχουν γίνει συλλήψεις μελών του Ρουβίκονα αλλά και γιατί δεν έχουν συλληφθεί οι δράστες της επίθεσης στα γραφεία του κόμματος. Να παρακολουθήσουμε τι έγινε στη Βουλή. Γιατί τους παρακρατικούς του Ρουβίκονα που κάνουν παρέλαση με όπλα μέσα στα Εξάρχεια τους κοιτάτε και δεν τους συλλαμβάνετε? Γιατί έχουν γίνει προσαγωγές αλλά τους αφήνετε? Γιατί φτάνουν μέχρι το Μαξίμου? Γιατί μπαίνουν στην Ελληνική Βουλή? Γιατί μπαίνουν μέσα σε όλα τα κτίρια και κάνουν θέλουνε? Τι κάνεις με τις 70 καταλήψεις κτιρίων και ξενοδοχείων που υπάρχουν στην Ελλάδα, στην Αθήνα και κάνουν ό,τι θέλουν οι παρακρατικοί? Και τέλος, ποιος είναι αυτός ο άθεος, ο αστείος, ο μπαλαούρας που θα τολμήσει να μιλήσει για την Ελλάδα και θα τολμήσει να μιλήσει για το Άγιο Φως? Δεν πρέπει να το φέρουμε στην πατρίδα μας. Είστε Μπολσεβίκοι, είστε πολιτικά καθάρματα. Είναι ντροπή σας αυτά που κάνετε εδώ πέρα. Δεν επιτρέπετε αυτά που κάνετε. Δεν επιτρέπετε αυτά που κάνετε. Τι θέλει? Συλλαμβάνετε αθώους ανθρώπους και όσο και να σε πειράζει, όσο πολιτικά. Πολιτικά. Παρακαλώ, κύριε Λαγέ. Πολιτικά, όχι προσωπικά οι άνθρωποι. Κύριε Λαγέ. Προσωπικά είναι εξαίρετοι, κύριοι. Παρακαλώ, προσωπικά παρακαλώ. Είναι εξαίρετοι, κύριοι. Θα διαγραφούν. Προσωπικά είναι εξαίρετοι. Θα διαγραφούν. Θα διαγραφούν. Απέναντι σε αυτήν τη φασιστική παραλυρηματική, παρακαλώ, θέλετε, να διαγραφούν, θα ήθελα να σας παρακαλέσω οι οποίες δημιουργούν προβλήματα να μην απαντήσετε. Τους καλώ βέβαια να κλειστούν οι ίδιοι στο ντουλάπι της ιστορίας, εκεί που τους έκλεισε η ήττα τους τους 45, πριν τους κλείσει ο ελληνικός λαός, γιατί ο ελληνικός λαός έχει πάρει χαμπάρι, όπως προαναφέρθηκε πριν. Και ο ελληνικός λαός θα τους τιμωρήσει σκληρά. Και να μην μιλούν οι υπέτειοι εθνικών προδοσιών και ήττας στο παρελθόν. Τους ξέρει και η ιστορία και ο ελληνικός λαός.